Ινα, που ζει 7 χρόνια στην Ελλάδα, καταφέρει να επικοινωνήσει με την οικογένειά της στο Κίεβο. Βρίσκει τις γυναίκες της οικογένειας μέσα στο αυτοκίνητο να εγκαταλείπουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Είναι ανιψιά μου, η γιαγιά της μία και την μαμά μου, τη γιαγιά της άλλη, και προσπαθούν να φύγουν. Βέβαια, άντρες έμειναν στο Κίεβο να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν. Έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Ψάχνουν ασφαλές μέρος για να προστατευτούν. Δεν ξέρουν τίποτα, λένε θα πάμε προς Βίνιτσα. Και εγώ λέω, πού θα πάτε προς Βίνιτσα, αφού και στην Βίνιτσα είχαν περιβολισμού τη νύχτα. Και λένε, δεν ξέρουν πού να πάμε, γιατί παντού είναι περιβολισμοί. Απλά να προσπαθούν να φύγουν από το πόλι. Ελπίζοντας ότι στην εξοχή θα είναι ίσως λίγο πιο εύκολη κατάσταση. Μέχρι την Τετάρτη, όπως λέει η Ινα, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο πόλεμος θα έφτανε μέχρι το Κίεβο. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι σήμερα, στο 21ο αιώνα, υπάρχει και μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα παραμένει ο Τάσος Τσιάμης, που ζει και εργάζεται εκεί. Αναγκάστηκε να μεταφέρει την οικογένειά του και το 7χρονο παιδί του στο γραφείο του στο κέντρο της πόλης, καθώς είναι υπόγειο και πιστεύει ότι τους παρέχει περισσότερη ασφάλεια. Χθες δεν φύγανε, παραδείγματος χάρη, γιατί οι ουρές στις εξόδους της πόλης ήταν τεράστιες και απλά θα κολλούσαμε στην κίνηση και θα περιμέναμε χωρίς λόγο. Στα σύνορα, από ό,τι μαθαίνω, επίσης γίνεται χαμός. Οπότε προς το παρόν μένουμε εδώ και βλέπουμε. Εγκλωβισμένοι στη Μαριούπολη είναι χιλιάδες Έλληνες ομογενείς. Η κατάσταση στο Σαρτανά, λίγο έξω από την πόλη, είναι τραγική, χωρίς ρεύμα και δυσκολία στις επικοινωνίες. Τις συνθήκες μέσα στο υπόγειο καταφύγιο περιγράφει στο Open η Ναταλία Παπακίτσα, ενώ από πάνω τους ακούνε την φρίκη του πολέμου. 15 άτομα είμαστε. Είναι και παιδιά. Έχουμε τα παιδιά εδώ μαζί μας και έχουμε πιο πολύ φόβο για τα παιδιά μας. Ναι, βέβαια. Έχει γρασία και. Ξέρετε πώς είναι στο υπόγειο τώρα. Ναι. Χωρίς φως, χωρίς βέστα και να βαράνε από πάνω. Και να φύγουμε να πάμε πού, αναρωτιέται η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή. Τα σύνορα γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα που φύγανε από εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μάλλον θα μείνουμε εδώ, γιατί και πού να πάμε τώρα. Στη Θεσσαλονίκη, οι Ουκρανοί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα πραγματοποίησαν συγκέντρωση, ζητώντας να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.